Εμείς προερχόμαστε από τις θετικές επιστήμες. Εγώ είμαι φυσικός στο βασικό πτυχίο και ο Μάρκος είναι από το χώρο της πληροφορικής. Αλλά ασχολούμαστε με εφαρμογές συστήματα και συσκευές που ουσιαστικά εξυπηρετούν την υγεία. Σίγουρα η έκφραση δεν σας είναι άγνωστη. Είναι μια έκφραση, είναι μια ευχή, είναι μια κουβέντα που τη λέμε συνέχεια στην καθημερινότητά μας. Και βασικά η υγεία είναι ένα από τα αγαθά που τα θέλουμε όλοι μας. Εντάξει. Και βασικά δεν είναι μόνο προτεραιότητα και μόνο των Ελλήνων, αλλά είναι όλου του κόσμου. Εντάξει. Παρόλα τα επιτέγματα που έγιναν τα τελευταία χρόνια και την άνθηση και την εξέλιξη της τεχνολογίας, θα δείτε ότι παρουσιάζει μια κρίση. Μια μεγάλη κρίση, η οποία ο Μάρκος θα εξηγήσει πού οφείλεται. Ουσιαστικά, στα πλαίσια αυτό το οποίο έχουμε βάλει κάτω, το New Media Medicine, είναι ένα εργαστήριο στο οποίο είχαμε πάει και είχαμε διαγωνιστεί σε ένα διαγωνισμό πριν από κάποια χρόνια. Εκεί λοιπόν υπήρχε μια τάση να παρουσιάσουν την έννοια της κρίσης που υπάρχει στην υγεία. Και έτσι όπως το θεωρούσαν εκεί ήταν ότι η υγεία ουσιαστικά περιθωριοποιεί τον πιο σημαντικό από αυτούς οι οποίοι πρέπει να είναι γύρω από αυτοί. Και είναι ο ίδιος ασθενής. Ο οποίος ασθενής βρίσκεται ουσιαστικά στο περιθώριο μιας διαδικασίας, είναι αυτός πάνω στον οποίο εφαρμόζονται κάποια πράγματα, οι οδηγίες από τον γιατρό, οι οδηγίες από το νοσηλευτικό προσωπικό, οι φαρμακευτικές αγωγές ή οτιδήποτε άλλο, χωρίς ο ίδιος στην πραγματικότητα να έχει ποτέ τη δυνατότητα να εκφράσει κάποια άποψη, να έχει τη δυνατότητα ποτέ να κάνει κάποιο είδος τροποποίηση, σε πολλές περιπτώσεις να μην έχει καν πρόσβαση στα δεδομένα του, να μην ξέρει τα αποτελέσματα από διάφορα τεστ, γενικότερα να του συμπεριφέρονται σαν. Να είναι πολύ περιθωριοποιημένος στην όλη διαδικασία. Να μην συμμετέχει ουσιαστικά κάπου στην όλη διαδικασία της υγείας. Και έτσι, παρόλο που τυπικά είναι αυτός γύρω από τον οποίο θα έπρεπε να βρίσκονται όλα, τελικά να μπαίνει στο περιθώριο και να μην συμμετέχει ουσιαστικά κάπου. Λόγω αυτής της ανισότητας που προανέφερε ο Μάρκος, είναι ότι έγινε μια αλλαγή πλεύσης στην υγεία. Και παρατηρείται και τα τελευταία χρόνια και έχει έρθει στο ευρωπαϊκό χώρο. Δηλαδή, έχει ξεκινήσει από την Αμερική και έρχεται πλέον και στην Ευρώπη και στο καινούριο πρόγραμμα ουσιαστικά. Άρα, επομένως, έγινε μια αλλαγή πλεύσης όπου ο ασθενής πλέον είναι ο πρωταγωνιστής. Είναι το κεντρικό σημείο, είναι το σημείο αναφοράς πάνω στο οποίο όλοι οι expert της υγείας, οι ειδικοί της υγείας και κυρίως οι γιατροί περιφέρονται. Άρα, επομένως, την γνώση, την απόφαση ή ακόμα και τη θεραπεία, πλέον την έχει ο ασθενής. Ή τέλος πάντων έχει κάποια στοιχεία γύρω από αυτή. Και τώρα αυτό μπορεί ουσιαστικά προσεγγίζεται με διάφορες νέες τεχνολογίες ή μέσα από κάποιες νέες ιδέες οι οποίες προσπαθούν να εφαρμοστούν στον χώρο της υγείας. Όπως για παράδειγμα, με πρώτο και βασικό το patient engagement, που προσπαθούμε να κάνουμε τον ασθενή να έχει πιο ενεργή συμμετοχή στην όλη διαδικασία, καθώς έχει εκπαιδευτεί και έχει μάθει και έτσι συμμετέχουν όλοι στην όλη διαδικασία, έχει εκπαιδευτεί να είναι στο περιθώριο, να ακούει μόνο και να αποδέχεται και απλώς να εφαρμόζει κάποια πράγματα. Αλλά πλέον μια νέα σκέψη είναι να προσπαθήσει να ενεργοποιηθεί πολύ περισσότερο στην όλη διαδικασία, να μην είναι μόνο παθητικός δέκτης της διαδικασίας. Άλλες τεχνικές όπως το healthcare gamification, η δημιουργία patient communities σε σχέση κιόλας με τα social media, wearable technologies, όλα αυτά τα πράγματα ουσιαστικά προσπαθούν να εισάγουν τον ασθενή πολύ περισσότερο, να τον ενεργοποιήσουν πολύ περισσότερο στην ίδια τη διαδικασία της υγείας του. Παρότι που η εμπλοκή και η συμμετοχή ακούγεται πολύ καλή, εντάξει, δεν είναι όμως εύκολο πράγμα ούτε στην εφαρμογή του ούτε στην πράξη. Διότι προερχόμαστε από μια κουλτούρα η οποία είχε άλλους πρωταγωνιστές, είχε δυστυχώς τους γιατρούς. Άρα, επομένως, πρέπει να αλλάξει όλη η φιλοσοφία, αλλά και η τεχνολογία, αλλά και οι αποφάσεις. Γι' αυτό ουσιαστικά το παρουσιάζουμε σαν έναν ελέφαντα. Αλλά και τα δεδομένα, αλλά και οι τεχνολογίες και όλες οι μεθοδολογίες δεν είναι προφανείς. Εντάξει. Άρα, επομένως, χρειάζεται μια ενοποίηση και ουσιαστικά ένας άλλος σχεδιασμός. Εντάξει. Επομένως, πέρα από το γενικά το patient engagement, ουσιαστικά είναι μια διαδικασία κατά την οποία προσπαθούμε να ενεργοποιήσουμε τον ασθενή. Γύρω από αυτή υπάρχουν διάφορες νέες ιδέες οι οποίες εφαρμόζονται. Το gamification, για παράδειγμα, η παιχνιδοποίηση, η οποία λέμε εδώ, δεν είναι μια διαδικασία η οποία εφαρμόζεται μόνο στην υγεία. Παρόλα αυτά,
είναι και ένα από τα πεδία τα οποία έχει βρει εφαρμογή, καθώς ουσιαστικά το gamification, η παιχνιδοποίηση, είναι να προσπαθήσουμε να εισάγουμε όρους παιχνιδιού πάνω σε διαδικασίες οι οποίες στην πραγματικότητα δεν είναι παιχνίδι. Όπως για παράδειγμα επαγγελματικές διαδικασίες, όπως πωλήσεις, όπως διαδικασίες παραγωγής προϊόντων. Και μέσα σε αυτά και η έννοια της υγείας, στην οποία ουσιαστικά κάποιος προσπαθεί να εισάγει κάποιους όρους παιχνιδιού, κάποιο εντός εισαγωγικών ανταγωνιστικό στοιχείο, το περιβάλλον, οποίο θα οδηγήσει αυτούς οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτό να προσπαθήσουν το λίγο παραπάνω, γιατί θα κερδίσουν ένα εντελώς εικονικό στοιχείο. Όπως για παράδειγμα να βρεθούν πρώτοι σε έναν high score πίνακα, ο οποίος στην πραγματικότητα δεν παίζει και κάποιο συγκεκριμένο ρόλο, όμως αυτό το λίγο ενεργοποιεί το κάτι παραπάνω στην όλη διαδικασία. Θα δείξουμε λίγο και πώς το εφαρμόσαμε εμείς, γιατί αρχικά μιλήσαμε για ένα διαγωνισμό στον οποίο συμμετείχαμε, που είναι και το έναυσμα πάνω στο οποίο μας καλέσαν για να μιλήσουμε σήμερα. Θα το συζητήσουμε λίγο, λίγο προς το τέλος. Η επόμενη έννοια η οποία εισήχθη ήταν το health coaching, η συμβουλή. Εγώ θα πω κάτι διαφορετικό από αυτό που περιγράφω εδώ και το βλέπετε ή το καταλαβαίνετε. Δυστυχώς ή ευτυχώς, όταν κάποιος πάει σε έναν γιατρό και ο ασθενής δεν έχει την. Όταν αντιμετωπίζει ότι είσαι καλά στην υγεία, και ο γιατρός και ο ασθενής βρίσκονται μπροστά σε μια έκπληξη. Δεν ξέρουν πώς θα το διαχειριστούν. Εντάξει. Μα αυτό είναι το καλό νέο. Και πρέπει και εγώ να είμαι χαρούμενος, αλλά και ο γιατρός. Άρα, επομένως, έχει αλλάξει λίγο η φιλοσοφία. Πού πηγαίνουμε? Πηγαίνουμε ότι πάμε λίγο στην πρόβλεψη. Το λέμε όλοι, το ευχόμαστε όλοι, αλλά είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή, προβλέπω ουσιαστικά ή προσπαθώ η πορεία, η εξέλιξη η δική μου να έχει όλα καλά, όλη την καλή πορεία. Άρα, επομένως, δημιουργώ εγώ τις συνθήκες μέσω της συμβουλής κάποιου ειδικού, ώστε να μπορέσω να προχωρήσω έχοντας αυτά τα χαρακτηριστικά της καλής υγείας. Άρα, επομένως, εδώ δημιούργησε ένα καινούριο άνοιγμα με τεχνολογίες, μελέτες, επιστήμες και ουσιαστικά και εφαρμογές και καινούργια επαγγέλματα, πάνω στο οποίο στο θετικό και όχι στο αρνητικό, διότι μέχρι στιγμής θεωρούμε την υγεία κάτι αρνητικό, διότι κάτι θα προκύψει και θα πάω στο γιατρό. Αλλά είναι και το θετικό όμως. Αντίστοιχα, ένα άλλο στοιχείο το οποίο μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία είναι η έννοια των patient communities. Ουσιαστικά, και πατώντας πάνω στην πολύ μεγάλη εξέλιξη των social media, τα patient communities είναι κοινότητες ασθενών μέσα στις οποίες οι ίδιοι ασθενείς μπορούν να μπουν και να εισάγουν στοιχεία τους, να εισάγουν εμπειρίες τους σε σχέση με την ασθένειά τους, να εισάγουν γενικά γνώση. Πολύ περισσότερο όμως, κάτι το οποίο μας είχε κάνει και εντύπωση και εμάς όταν το πρωτοείδαμε, ήταν η έννοια των ιατρικών δεδομένων, τα οποία ως γνωστόν καλύπτονται από κάποιους νόμους ότι είναι προσωπικά και πρέπει να προστατεύονται κτλ. Παρ' όλα αυτά, συγκεκριμένες πλατφόρμες, όπως για παράδειγμα αυτή που αναφέρουμε εδώ πέρα, οι Patients Like Me και άλλες από αυτές, δίνουν τη δυνατότητα στον ίδιο τον ασθενή, που ουσιαστικά είναι ο κύριος κάτοχος των δεδομένων, να εισάγει όλα τα δεδομένα εντελώς διαδικτυακά και να έχουν πρόσβαση σε αυτά όλοι. Χαρακτηριστικά όταν μας το παρουσίασαν, μας δείχνανε δεδομένα ασθενών από Parkinson, οι οποίοι εισαγάγανε όλα τους τα στοιχεία, ακόμα και δεδομένα τα οποία θεωρούνται λίγο ταμπού, όπως σεξουαλικές δυσλειτουργίες. Και μιλάμε για όχι σε μεγάλους σε ηλικία ανθρώπους, και παρόλα αυτά με μεγάλη ευκολία τα εισαγάγανε εκεί πέρα, ακριβώς γιατί ξέραν ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία θα βρούνε άλλους ασθενείς οι οποίοι έχουν βρεθεί στην ίδια κατάσταση, με τους οποίους σε πολλές περιπτώσεις μπορούσαν να ανταλλάξουν απόψεις οι οποίες ήταν πολύ πιο κοντά σε αυτούς από ό,τι θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε γιατρός που δεν έχει βρεθεί στην ίδια κατάσταση. Και δεν μιλάμε για το κέντρο, δεν μιλάμε για τον πυρήνα της ασθένειας, δεν μιλάμε για το φαρμακευτικό ή για τις βασικές διαδικασίες, αλλά μιλάμε για πράγματα όπως για παράδειγμα προβλήματα που έχουν σε σχέση με τον κοινωνικό περίγυρο ή προβλήματα που αντιμετωπίζουν τον επαγγελματικό τους χώρο. Πράγματα τα οποία δεν είναι στο κέντρο της ασθένειας, παρόλα αυτά οι ίδιοι έχουν να τα βιώσουν καθημερινά και ουσιαστικά αποζητάνε γνώσεις και εμπειρίες ανθρώπων που έχουν περάσει από αυτή τη διαδικασία και μπορούν να τους πούνε το κάτι παραπάνω.
Και τώρα πάμε στο κομμάτι το οποίο είναι το επίκεντρο της δικής μας έρευνας, της δικής μας ενασχόλησης και της δικής μας εφαρμογής. Είναι αυτό που λέμε φορέσιμη τεχνολογία, που έχει να κάνει και με τα συστήματα και με τις συσκευές πάνω στα οποία εμείς κινούμαστε. Και όποτε έχετε δει, έχετε γίνει μέτοχοι ουσιαστικά όχι μόνο σε παθολογικές καταστάσεις, αλλά και στην καθημερινότητα της ζωής ως lifestyle κάποιων φορέσιμων συσκευών που μετράν κάποια πράγματα, όπως κινητικότητα, όπως διατροφικές συνήθειες κ.ο.κ. Πάνω σε αυτό το κομμάτι, εμείς έχουμε μια μακροχρόνια ερευνητική δραστηριότητα και πορεία και μέσω αυτής της δραστηριότητας και εμπειρίας καταφέραμε και παρότι ζούσαμε σε ένα περιβάλλον και βασικά βγήκαμε σε ένα περιβάλλον κρίσης, δεν απογοητευθήκαμε, είδαμε ότι έχουμε κάποιες ιδέες που μπορούν να εφαρμοστούν. Παρόλο που δεν είχαμε ούτε τα resources για να την αναπτύξουμε, όμως κινηθήκαμε και βρήκαμε ένα διαγωνισμό, για να κάνω λίγο το connection. Βρήκαμε ένα διαγωνισμό ο οποίος πραγματοποιόταν κάθε χρόνο σε ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου, στο MIT, όπου τι σου δινόταν. Σου δινόταν η ευκαιρία μέσα σε κάποιες μέρες, 12 μέρες συγκεκριμένες, να αναπτύξεις την ιδέα σου. Δηλαδή, δήλωνες μια συμμετοχή, σου έπαιρναν μια συνέντευξη κατά πόσο είναι όριμη η ιδέα σου και κατά πόσο μπορεί να είναι εφαρμόσιμη, και αφόσον πετύχαινες, πήγαινες με την ομάδα σου. Συγκεκριμένα ήμουν εγώ και ο Μάρκος και άλλος ένας Έλληνας φίλος μας και συνεργάτης με τον οποίο συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε, και μαζί με κάποια άλλα μέλη τα οποία δήλωναν συμμετοχή, έφτιαχνες μια ομάδα για να δημιουργήσεις και να αναπτύξεις την ιδέα σου. Έτσι, μέσα σε αυτόν τον διαγωνισμό, εμείς το 2013 και σε 12 μέρες αναπτύξαμε δύο συσκευές και συστήματα, αλλά και τα συνοδευτικά λογισμικά. Ουσιαστικά το ένα που βλέπουμε πάνω αριστερά, το οποίο ήταν ένα γάντι, μια φορέσιμη συσκευή παρακολούθησης ασθενών, η οποία, απλώς για να κάνουμε την εισαγωγή, ουσιαστικά είναι μια συσκευή η οποία απευθύνεται σε ασθενείς με την νόσο του Parkinson, οι οποίοι φοράνε τη συγκεκριμένη συσκευή και εκτελούν μια σειρά από ασκήσεις που τους είναι πάρα πολύ γνωστές, γιατί είναι οι ίδιες που εκτελούν και όταν βρίσκονται στο γιατρείο και τους εξετάζει ο γιατρός τους. Εκτελούν λοιπόν μια σειρά από ασκήσεις. Μπορούν να είναι οπουδήποτε, όχι μόνο στο γιατρείο αλλά και στο σπίτι τους, και το ίδιο το γάντι είναι εξοπλισμένο με κατάλληλους αισθητήρες για να καταγράψει και να αξιολογήσει την κινητική τους κατάσταση, έτσι ώστε να δώσει ποια είναι η κινητική τους κατάσταση, δηλαδή ποια είναι η έκφαση της ασθένειας σε σχέση με το βασικό σύμπτωμα της Parkinson, που είναι η βραδικινησία και ο τρόμος ηρεμίας εκείνη τη στιγμή. Και το ίδιο και με μία κούπα, η οποία ήταν ένα πιο παθητικό στοιχείο, που ουσιαστικά είναι μία κούπα εξοπλισμένη με κατάλληλους αισθητήρες που μπορούσε να κάνει το ίδιο πράγμα. Και αντίστοιχα, γύρω από αυτά, ακριβώς για να ενσωματώσουμε και τις υπόλοιπες ιδέες, είχαμε αναπτύξει. Αυτό ήταν μια αρχική ιδέα που υπήρχε στο gamification κομμάτι, το πώς θα φτάσουμε μια ιατρική εξέταση να την κάνουμε να παιχνιδοποιηθεί και να μοιάζει σαν παιχνίδι, ότι ουσιαστικά μία από τις εξετάσεις οι οποίες γίνονται είναι το open-close fist, το οποίο, καθώς το επαναλαμβάναμε, σκεφτήκαμε ότι θα μπορούσε να σχετίζεται με το ότι στίβουμε ένα λεμόνι και από το ρητό το αμερικάνικο. Δεν ξέρουμε αν είναι πετυχημένη η ιδέα. Δεν ξέρουμε αν είναι πολύ πετυχημένη, τέλος πάντων. Η οποία ουσιαστικά διάφοροι ασθενείς, κάνοντας την εξέταση, παίρνουν ένα σκορ ανάλογα με το πόσο γρήγορα, πόσο σταθερά και πόσο ρυθμικά κατάφεραν να επαναλάβουν την όλη διαδικασία, και βγαίνει ένας πίνακας high score ανάλογα με το πόσοι χρησιμοποίησαν τη συγκεκριμένη εφαρμογή την ίδια μέρα. Αυτή ήταν η βασική ιδέα, και έτσι προσπαθούσαμε να μετατρέψουμε μία άσκηση σε παιχνίδι. Αυτό κυρίως γιατί πολλές και διάφορες τέτοιες συσκευές, όχι σαν το γάντι, αλλά άλλου τύπου συσκευές παρακολούθησης υπάρχουν, αλλά από ένα σημείο και πέρα οι ίδιοι ασθενείς σταματάνε να τις χρησιμοποιούν. Γιατί δεν πρόκειται να χρησιμοποιούν επαναλαμβανόμενα μία τέτοια συσκευή, παρά μόνο αν υπάρχει και αυτή η έξτρα διάσταση η οποία θα τους δώσει το κάτι παραπάνω. Θα τους κάνει το engagement, αυτό που είπαμε, να τους ενεργοποιήσει πάνω στην ασθενειά τους, να παράξουν και οι ίδιοι δεδομένα να χρησιμοποιήσουν τέτοια πράγματα επαναληπτικά. Έχοντας αυτή την ιδέα, την οποία ουσιαστικά την είχαμε από πριν, εντάξει, δεν την σκεφτήκαμε στον διαγωνισμό, πήγαμε με το σκοπό να την αναπτύξουμε, διότι δεν είχαμε, είπαμε, τα resources να την αναπτύξουμε εδώ που βρισκόμαστε στην Ελλάδα. Δηλαδή, πήγαμε για την εμπειρία, αλλά και για το διαγωνισμό. Όμως, και παρότι η πρώτη εμπειρία και οι πρώτες 2-3 μέρες ήταν τραυματικές, διότι ερχόμασταν από ένα άλλο μοντέλο. Ερχόμασταν από ένα μοντέλο που θεωρούσαμε τον γιατρό και η απόφαση ήταν σημαντική για τον γιατρό, και εκεί ουσιαστικά μπήκαμε σε κάτι χαοτικό, κάτι διαφορετικό από εμάς, και πραγματικά η πρώτη παρουσίαση που είχαμε κάνει σε αντίστοιχο κοινό εδώ ήταν πολύ τραυματική, διότι εμείς παρουσιάζαμε σε στυλ ερευνητική, σαν μια μελέτη σε ένα συνέδριο, και οι άλλοι έκαναν
παραστάσεις ολόκληρες, δηλαδή ήταν καταπληκτική στον τρόπο παρουσίαση και λέγαμε και αμέσως απευθύνθηκα στον Μάρκο και του είπα τι ήθελα να κάνουμε εδώ. Εντάξει, θα γίνουμε ρεζίλοι, πρέπει να το μεθοδεύσουμε. Αλλά την πρώτη μέρα. Την πρώτη μέρα. Αλλά ήταν η αρχική κρυάδα. Έχουμε το καλό ότι μαθαίνουμε εύκολα και προσαρμοζόμαστε εύκολα. Έτσι, επομένως, προσαρμοστήκαμε και καταφέραμε στο τέλος όπου. Εφόσον είχες αναπτύξει την ιδέα σου, υπήρχε και ένα μέλλον και μια τελευταία μέρα όπου παρουσίαζε την ιδέα σου σε ανθρώπους του κοινού που ήταν από διάφορες ειδικότητες στον χώρο της υγείας και μέσα σε αυτούς ήταν κρυμμένοι κάποιοι κριτές. Έτσι, καταφέραμε να πάρουμε το βραβείο της καλύτερης, της πιο καινοτόμου ιδέας, αλλά και της καλύτερης εκμετάλλησης των πόρων. Κάτι το οποίο ήταν σημαντικό, διότι εκείνα τα χρόνια μας κατηγορούσαν ότι δεν μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε, δεν μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε ως Έλληνες τους χώρους. Εντάξει. Άρα ήταν και αυτό πολύ σημαντικό ότι με λιγότερους πόρους από όλους άλλους αναπτύξαμε δύο συσκευές, δύο hardware συστήματα και software, το αντίστοιχο software. Άρα επομένως πήραμε το καλύτερο βραβείο με μια ομάδα που δεν απαρτιζόμασταν μόνο από εμάς, ότι είπαμε ήταν, γι' αυτό λέμε και ομάδα, ήταν από έναν άλλον συνάδελφο μας Έλληνα, δύο Αυστριακούς και έναν Ινδό ο οποίος ήταν στην Αμερική. Έτσι επομένως καταφέραμε και πήραμε τα δύο βραβεία. Και απλώς για να πούμε το πόσο διαφορετική ήταν η όλη φιλοσοφία του event. Το event αυτό ονομαζόταν Hackathon, το οποίο βγαίνει από το hack, από το πληροφοριακό hack και το marathon. Το οποίο σημαίνει ότι ουσιαστικά είναι ένας μαραθώνιος, στον οποίο προσπαθούμε να χακέψουμε εντός εισαγωγικών πράγματα, έτσι ώστε να τα κάνουμε να λειτουργήσουν με τον τρόπο που θέλουμε. Και βασιζόταν κυρίως στο να δημιουργήσουμε καινοτόμες λύσεις στο χώρο της υγείας, οι οποίες θα είχαν όλα αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία ξεκινήσαμε να πούμε στην αρχή. Ότι θα είχαν έντονα το patient engagement, ότι θα είχαν έντονα τη λογική της παρακολούθησης του ασθενή από απόσταση, ότι θα είχαν έντονα την λογική της παιχνιδοποίησης και ότι θα προσπαθούσαν ουσιαστικά να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε την υγεία. Και συμμετείχαμε σε όλα τα δρόμενα, δηλαδή από την υλοποίηση, τον προγραμματισμό, την κατασκευή, αλλά και την περιγραφή και το storyboard. Θα δείξουμε ένα βιντεάκι το οποίο μας το σκηνοθέτησαν, μας παρήχαν δυνατότητα και το στούντιο. Δεν ξέρω, ο κύριος Νούσιας αν έχει ένσταση για την ηθοποία, στην οποία συμμετείχαμε και οι δύο. Δηλαδή, έκανα το γιατρό εγώ, εντάξει, και το πώς παρουσιάζουμε. Αλλά δηλαδή, όλο το σκηνικό ήταν στημένο και το σκηνοθετούσαμε εμείς. Δηλαδή, ήταν μια πρωτότυπη εμπειρία και βασικά ήταν μια διαδικασία όλη τη εξέλιξη. Πώς ξεκινάς από μια ιδέα, πώς την υλοποιείς, πώς την αναλύεις και πώς την προβάλλεις και την προωθείς. Εντάξει, ήταν μια πολύ εμπειρία που είναι χρήσιμη πλέον. Ναι, γιατί ουσιαστικά ακριβώς πάνω σε αυτή τη φιλοσοφία ήταν ότι πάμε εκεί να προτείνουμε κάτι το οποίο θέλουμε να το δούμε σαν να είναι ένα τελικό έτοιμο εργαλείο το οποίο θα εφαρμοστεί πραγματικά. Και όχι σαν απλώς μια ιδέα την οποία θα τη φτάσουμε μέχρι ένα σημείο και μετά θα σκεφτούμε κάτι άλλο και θα κάνουμε συνέχεια φαύλους κύκλους γύρω από αυτό. Όπως κάνουμε στην έρευνα. Όπως πολλές φορές κάνουμε στην έρευνα. Να δούμε το βίντεο. Το βίντεο και η ερώτηση που είναι τι κάνετε, το συνεχίζετε. Όντως το συνεχίζουμε ακολουθώντας τα βήματα ακριβώς αυτά που πρέπει ώστε να το δούμε κάποτε σαν προϊόν. Δεν ξέρουμε αν θα το καταφέρουμε. Το επιχειρώ είναι επιχείρηση που δεν έχει πάντοτε το τέλειο αποτέλεσμα. Συγκεκριμένο, όπως είπαμε, είναι ένα βίντεο που μας φτιάξαν εκεί για προώθηση ιδέας. Πώς ποιο θα ήταν το case study, πού θέλουμε να το εφαρμόσουμε τελικά. Και πού θέλει να βρει εφαρμογή, εντάξει. Ναι, ο ηθοποιός που βλέπω, δεν ξέρω. Utilizes active and passive monitoring. With Eon, Melanie can easily record her precise movements. Και ακριβώς όλες αυτές τις σένες που περιγράψαμε, δηλαδή το gamification, την εμπλοκή, την ισχύτητα. Using a smart glove as an accessory, the game not only engages Melanie, but also provides frequent objective motor assessment. Eon can also monitor Melanie's Parkinson's symptoms through everyday objects, like a smart cup. The devices automatically send Melanie's doctor frequent updates on her progress, which allows him to closely monitor Melanie's condition and optimize a treatment plan that fits into her daily life. Παρατήρηση που μου έκανε ο Μάρκος είναι ότι εγώ είπα λεμόνι, πορτοκάλι, δεν είπαμε. And more confident about controlling her symptoms. Now, the spring is back in her step, and she's ready to take on life's challenges. Αυτή λοιπόν ουσιαστικά η λογική περιελάμβανε αυτά τα οποία συζητήσαμε πριν από λίγο. Και το κομμάτι της παιχνιδοποίησης και το κομμάτι των εφαρμογών και το κομμάτι του patient engagement, το κομμάτι το ότι ο ασθενής με τον γιατρό αποφασίζουν μαζί
τον τρόπο θεραπείας, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία τελικά πάνε να φέρουν αυτή την αλλαγή ουσιαστικά στη διαδικασία της υγείας, το ότι ο ασθενής από εκεί που είναι περιθωριοποιημένος πρέπει ο ίδιος να μπει στο επίκεντρο, να ενεργοποιηθεί πολύ περισσότερο γύρω από την ασθένειά του και τελικά να έχει όλα τα θετικά συμπεράσματα, όλες τις θετικές συνέπειες που θα έχει κάτι τέτοιο. Και να κλείσουμε με ένα συμπέρασμα, δηλαδή επειδή έχουμε νέο κόσμο και ακροατήριο δηλαδή, όταν έχετε μια ιδέα και ουσιαστικά πιστεύετε στην ιδέα, δεν υπάρχει τρόπος. Είναι η δικαιολογία να λέτε ότι υπάρχει κρίση οικονομική. Θα βρείτε τον τρόπο, αν θέλετε, να την υλοποιήσετε. Εντάξει? Και όλα αυτά γίνονται ξαφνικά και με μια απόφαση στιγμής. Δεν χρειάζεται πολύ σκέψη. Και μπορείτε να. Όπως και η δική μας, δηλαδή, η οποία. Οπότε κάποτε ακούμε αφηγήσεις κάποιον πώς ξεκίνησε η ιδέα, έπεσε το μήλο πάνω από το κεφάλι μου και ουσιαστικά ήρθε η ιδέα. Και εμείς κάποια στιγμή έτσι που ήμασταν σε κάποιο αφιθέατρο, είπαμε δεν πάμε σε αυτό το διαγωνισμό. Μας ήρθε ένα email με ένα διαγωνισμό και λέμε δεν πάμε. Δεν το σκεφτήκαμε καν, ούτε ότι αν τα έχουμε τα χρήματα ακόμα τα πληρώνουμε, εντάξει. Αλλά βασικά πήγαμε και κάναμε το όνειρό μας πραγματικότητα. Αλλά τι πιστέψαμε, πιστέψαμε σε εμάς, πιστέψαμε στην ιδέα μας αλλά και στη συνεργασία. Γιατί χωρίς αυτό δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Και συνεχίζουμε. Μας βλέπετε ότι δεν χωρίσαμε από το 2013 ούτε επιτυχία ούτε τα χρήματα. Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.